Κάτ. Der blonde Reporter. Πόσο είναι το άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τα όργανα, ο διαβρωμένος από την τεχνολογία και τα κομπιούτερς? Εγώ είμαι ο ίδιος, αυτοπροσώπος. Πάμε. Τι ξέρεις τη θεωρία μου περί θολούρας, έτσι?
Στην έχω αναλύσει. Είναι κάτι σαν τον Μπατσά η ηχογράφηση. Δεν έχει λίγα σκατά μέσα. Πάλι τα ίδια. Ρε, ποιος πετάει πλαστικά μέσα, να πούμε, και μιξομάντιλα μέσα τα σάκια. Όχι, εγώ τα πάντα εκτίμωσα τα προγράμμιν σου. Έχω να το λέω αυτό. Έτρεξε ένα δάκρυ στο απέσιο αξίριστο μάγουλο που διαθέτεις. Έχεις μελετήσει Τέσλα καθόλου? Ξέρεις ποιος είναι ο Τέσλα? Δεν ξέρεις? Ξέρεις πριν απαντήσεις έτσι. Άσχετο ήταν αυτό με αυτό που σου είπα. Τελείως όμως. Δηλαδή μου ήρθε, μπορούσα να σου πω στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τον αράπη και αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Μάρτης γδάρτης και εδώ το άλλο. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Και την ίδια σχέση. Τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του, δηλαδή το ίδιο πράγμα. Είναι και το αυτό. Ή όχι. Λάθος το έχω. Να σου πω ένα άσχετο τώρα. Όποιος έχει τη μύγα, καλοκαίρι θα μυρίσει. Παιδιά, έγινε ένα λάθος. Είσαι ανεπαίσθητος. Άσχετο. Καλό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πάρα πολύ καλό. Τώρα που το λες, ναι. Τι ωραίο ρε φίλες. Help me, don't die. Φέρτε μου ένα καφέ να συνέλθω. Πάμε. Δεν είναι εδώ. Αναζήτηση δικτύου, λέει. Καλά. Δεν εστάλει. Τι γίνεται. Εστάλει. Δόξα τω Θεώ. Δεν εστάλει. Τέλεια. Είδες τεχνολογία. Αυτό είναι να πνίγεσαι με βάρκα ανοιχτά στο Αιγαίο και να έχεις ένα τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο τηλέφωνο αυτό, παιδιά. Το χαρίζω κιόλας. Ναι. Oui. Ναι. Yes. Je suis. Έλα. Yes. Έλα, δεν ακούει, παιδί μου. Έσχος. Ντροπή. Δεν έχω καλό σήμα. Είμαι σε στούντιο έξω. Όχι, ρε, σε στούντιο. Με γράφω έξω. Απλώς δεν έχω καλό σήμα. Έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με την εναρμόνιση πνευστών? Η σκέψη σου δεσμεύεται από την ποσότητα, αγόρι. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Η ποσότητα λειτουργεί δεσμευτικά ως προς την κατευθυντήρια γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσει το σκεπτικό σου. Θεωρείς ότι είναι έξυπνο αυτό που λες τώρα? Έμαθε λίγο το μίντι από τον Ατάρι και νομίζω ότι θα τον πάρουν στην Μπέρκλι. Βου, ακούω τόσες εξυπνάδες μαζεμένες. Είσαι χειρότερος από μένα. Πρόσεξε. Γνωστός παζω νευράκιας εγώ έτσι. Έχεις κρατήσει χειρότερος. Πω. Ξέρεις βέβαια τι τρώνε ανθρωποφάγοι στην νηστεία τους? Ψαράδες. Πάω να ξαρωθούμε στα γέλια. Γουρουνόμποε. Έχω δει επίσης, σοβαρά τώρα, αυτό το έχω δει, κορνόβιολο. Λέτε να το λέει κορνόβιολο. Λέω πως λέμε θερμοσιφωνόγατος. Όπως λέμε, λέω, θερμοσιφωνόγατος. Κορνόβιολο, κιθάρα με ουρά. Φλάουτο με ράμφος υπάρχει πάντως. Σαν αναγεννησιακά σύνολα. Έπαιζα παλιά. Επίσης τη γιορτή Σαρδέλα στη Μηχανιώνα έχω παίξει. Γιορτή Ξηφία εδώ στο Κουκάκι. Άσχετα. Έχω παίξει, ρε. Και σε γιορτή Τσιπούρας και σε γιορτή Σαρδέλας. Τι λέει ο άνθρωπος τώρα? Ναι, ρε. Δεν σου κάνω πλάκα. Είναι και ψευτρούλης. Ναι, ρε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά γιορτές Σαρδέλες και. Όπα, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει και όπως επίσης. Γίνεται γιορτή Τσιπούρας την επόμενη εβδομάδα. Άρα, πες τη γιορτή της Τσιπούρας. Λες και έχεις φάει στη ζωή σου ποτέ Τσιπούρα? Έρεσε πλάκα, νομίζω σου κάνω. Να τα ξέρει ο Φίβος. Πού την είδες Τσιπούρα? Είναι γιορτή Τσιπούρας. Ειδικά ψητή, μύριζε ο τόπος. Το σανό είναι πιο νόστιμο. Γιορτή Σαρδέλας. Αλλά στη γιορτή της Σαρδέλας σίγουρα υπάρχει. Γιορτή Μελιτζάνας να δεις. Ναι ρε, υπάρχει και όπως επίσης δεν ήξερα ότι υπάρχουν καλυστία